Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Εύχομαι να είσαστε καλά. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο και σήμερα έτσι Δευτέρα με τα παιχνιδίσματα του καιρού. Το ζούμε κάθε φορά τέτοιες περιόδους της Άνοιξης. Όπως χθες ας πούμε που ήταν ο αγώνας δρόμου, που η μέρα ξεκίνησε με πολύ βροχή. Ακόμη και την ώρα που ξεκίνησαν τα παιδιά, τα μικρότερα παιδιά που ήταν στο πρώτο μέρος του μικρότερου δρόμου. Ενώ μετά και συννεφιά και ήλιος. Και ξανά το μεσημέρι καταρακτώδη βροχή, μέχρι που τα πράγματα λιγάκι ηρέμησαν. Ό,τι κι αν είναι, νομίζουμε, ξέρουμε ότι η άνοιξη τα φέρνει αυτά. Εναλλαγές του καιρού που όμως, ό,τι κι αν είναι, γρήγορα θα καλοκαιριάσει. Και έρχονται οι όμορφες πασχαλινές μέρες, με τις πολλές προετοιμασίες που βέβαια στην Κάλυμνο ειδικά ήδη γίνονται. Διότι όταν έχεις ήδη τους πρώτους σου αναρριχητές, καταλαβαίνετε σιγά σιγά όλοι μέσα από τα ξενοδοχεία, από τα εστιατόρια, τις καφετέριες κτλ. Προετοιμάζονται να ανακαινήσουν τους χώρους, να βάψουν, να προετοιμαστούν. Το Πάσχα πλησιάζει, αλλά παράλληλα εννοείται και η νέα τουριστική περίοδος. Να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους. Παράλληλα βέβαια έρχονται οι φίλοι πολιτικοί, οι οποίοι θα είναι υποψήφοι και είτε το ξέρουν είτε δεν έχει επισημοποιηθεί από το κόμμα, αλλά αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Εκείνοι βρίσκονται κοντά μας, βρίσκονται κοντά στους νησιώτες, τους το γνωστοποιούν, ακούνε τα διάφορα θέματα τους, λένε και εκείνοι τα σχόλια και τη γνώμη τους, όμως εξακολουθεί και θα εξακολουθεί για πολύ καιρό να επισκιάζει όλα αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, το θέμα του τραγικού δυστυχήματος των Ντεμπών. Πάρα πολλά λόγια, πάρα πολλά τα οποία ακούμε σε καθημερινή βάση και συγκρίνουμε και το μόνο σίγουρο είναι ότι πάρα πολλοί φταίνε και σήμερα και χθες και προχθές. Το μόνο το οποίο σκεφτόμαστε και πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούν είναι να μην το ξαναδούμε και αύριο. Αυτό. Και τελεία. Και θα ακούσετε βέβαια πάρα πολλά τα οποία έχουμε καταγράψει. Το λέω αυτό διότι και ήταν μέρες ξεχωριστές και για την Ορθοδοξία, καθότι αγαπητοί μου φίλοι, την Παρασκευή που σας αποχαιρετήσαμε, ήταν η μέρα με τους πρώτους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Κυριακή χθες και η μέρα ξεκίνησε με Κυριακή της Ορθοδοξίας, με πολύ κόσμο σε κάθε ιερό ναό, τόσο που ξέρετε ότι που τέλειωσαν οι λειτουργίες και το γύρισμα, τον κύκλο που κάνουν τριγύρω όλοι οι άνθρωποι και τα παιδιά και οι ιερείς και οι ψάλτες με τις εικόνες στα χέρια τους και αμέσως μετά όσοι ήταν οι συμμετέχοντες αλλά και οι γονείς, οι μεγαλύτεροι, οι φίλοι που ήθελαν απλά να παρακολουθήσουν βρέθηκαν κάτω στην κεντρική πλατεία αμέσως για να δηλώσουν έστω και την τελευταία ώρα τη συμμετοχή τους στον αγώνα δρόμου δηλαδή, που είναι ο δεύτερος αγώνας δρόμου που έγινε εις μνήμη του Ιωάννη Παπανικόλα με τον τίτλο «Αφού δεν μπόρεσα, εγώ κάν το εσύ, έλα και τρέξε μαζί μου». Και βέβαια παράλληλα αφιερωμένο στη μνήμη των αδικοχαμένων 57, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αυτός είναι ο αριθμός των ανθρώπων εκεί στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Θα ξεκινήσουμε με αυτό, από Θεού άρξαστε. Έχουμε συνδέσει λίγο από τους πρώτους χαιρετισμούς μαζί με το κύκλο που κάνουν μετά όλοι οι πιστοί από την Ανάσταση του Κυρίου με τις εικόνες στα χέρια. Από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, ο Μανώλης Μέρης ήταν και κατέγραψε. Ενώ φυσικά πάρα πολλά ρεπορτάζ και πάρα πολλά βιντεάκια και έχετε δει αλλά και μας έχετε αποστείλει και σας ευχαριστούμε από κάθε ναό που βρέθηκε ο καθένας. Λίγο μετά θα πάμε στον αγώνα δρόμου, Ιωάννη Παπανικόλα, με πάρα πολλές δηλώσεις, με πάρα πολλές συμμετοχές, με κόσμο που βρέθηκε εκεί και πολύ τιμητικό μας. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί με τέτοιο καιρό πραγματικά είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς να είναι εδώ αποστολές παιδιών από την ΚΟ, από την Λέρο και από την Πάτμο. Ειλικρινά μας συγκινήσατε, γιατί πιστεύαμε ότι βλέποντας κι εσείς το πόσο άσχημος ήταν ο καιρός, ίσως σκεφτήκατε ότι θα αναβληθεί, ίσως σκεφτήκατε ότι είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όχι. Ήσασταν εδώ και τα πάντα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.
Θα τα πούμε αναλυτικά και τα ονόματα και όλους τους νικητές. Όλοι πήραν πάντως ένα αναμνηστικό δίπλωμα και όλοι ήταν ευχαριστημένοι και είχαν να πούν τα καλύτερα. Μας μίλησαν και από την οικογένεια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιωνία η μνήμη του, του Ιωάννη Παπανικόλα και φυσικά όλων των ανθρώπων, των περισσότερων νεαρών βέβαια παιδιών που έχασαν τη ζωή τους πριν λίγες μέρες στα Τέμπη. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας κρατήσαμε από την επικαιρότητα, γιατί εννοείται ότι έχουμε κι άλλα, αλλά δεν βγαίνει ο χρόνος της εκπομπής. Γι' αυτό θα μείνουμε στα εγγένεια και τον αγιασμό που έγινε του πολιτικού γραφείου της Ελληνικής Λύσης. Είχαμε κάλεσμα από τον κύριο Γιάννη Γαβαλά, βρεθήκαμε εκεί. Εκεί ήταν ο κύριος Δήμαρχος Δημήτρης Γιακομιχάλης, ο κύριος Έπαρχος Μανώλης Μουσελής, ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριος Γιάννης Μαστροκούκος και πολλοί φίλοι του και φίλοι του κόμματος που ήταν εκεί για να του ευχηθούν. Αυτό είναι το σκηνικό το σημερινό, ενώ σήμερα βέβαια παραμονή της εθνικής μας της επετείου της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου. Οπότε, καλοί μου φίλοι, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, από το πρωί τα παιδιά με σχολικές γιορτές, σε λίγο η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε μετά την Τετάρτη όταν επιστρέψουμε και με την κατάθεση στεφάνων και τη δοξολογία που μην κάνετε κάποιο λάθος. Λόγω των εργασιών εννοείται ότι θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Η κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους, ο πανηγυρικός της ημέρας, η παρέλαση και το απόγευμα έχουμε 6 ώρα την αδελφοποίηση εμπορικών συλλόγων Βέρειας και Καλύμνου και 7 η ώρα την εκδήλωση του αναγνωστηρίου. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε πρώτη χαιρετισμή της Θεοτόκου, η μέρα της Ορθοδοξίας στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Δόξα σε Θεός επίσημο και δόξα. Χριστός αληθινός του σημώνος, του ποιής, του αστράτου, του παραμοναγίας αυτού του πρώτου, την άρτημη και ζωτιού σταυρού προστασίες των τιμίων εκουρανίων δυνάμενο σωμάτων, η και εσείες του τιμίου εντόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξου πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, των Οσίων και Διοφόρων Πατρών ημών, των Ενασκή Συλλαψάντων, Σαββατογιασμένων Καλλιπλασκήσαντων, των Αγίων και Δικαίων Δεωματώνων Ιωακήμ και Άννης και Πάντος, των Αγίων, ελεείς και σωσιμάς για τους φιλάνθρωπους και λέει ο Θεός. Εύξομεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και των δόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παϊσίου και Πάση και στον αδερφόητος, υπέρ ευωδόσιος και ενισχύσεως του τον Χριστού ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδερφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των επιλαβέντων σε μεσέφτες και υπέρ αυτός, υπέρ αναρίσεως των εκμαλών, υπέρ των εθαλάσσιων σπέων, εξόμενες υπερηφορίες των καρπών της γης και υπερπάσης της γης χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τις ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους δίκτυρες Αγίας Εκκλησίας Τάφης, τους γονείς ημών δασκάλους και αναδόγους και πάντους ευελθόντας πατέρας και δευοσιμών, τους ενθάνευς ενός κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και υπέρ αυτών, το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Oh.
Σώσε τον κόσμο. Ανά.
Και ελάτε τώρα να σας διαβάσω το κείμενο ακριβώς όπως το ανήφθησε ο κύριος Γιώργος Δρούσος από τον Ενένωση Καζόνης και Κάλυμνος 2000. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο αγώνας δρόμου πόλης Καλύμνου Γιάννης Παπανικόλας. Και βέβαια είχε και εκείνος την δυνατότητα να καταγράψει ό,τι μπορούσε, έτσι ώστε να υπάρχει και στα 600 μέτρα η εκκίνηση. Όμως ευχαριστίες προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το επαρχείο Καλύμνου, τον έπαρχο Κυλομανώλη Μουσελή για τη δαπάνη του ταξιδιού των στελεχών του Σέγας και των Κρητών και την τελική αδειοδότηση του αγώνα, τον Δήμο Καλυμνίων, τον Δήμαρχο Δημήτρη Διακομιχάλη για την δαπάνη της διαμονής, διατροφής των στελεχών του Σέγας και των Κρητών και την σύμφωνη γνώμη για τον αγώνα. Καταλαβαίνετε, όλα είναι σημαντικά και όλα είναι σπουδαία για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε αυτήν την ευτυχή κατάληξη. Πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο σε όλους. Να μην λέμε λόγια, αλλά να πάμε να δούμε εικόνες από τα παιδιά, από τους συμμετέχοντες, από τους προπονητές, από τον εκφωνητή, τον συμπατριώτη μας κύριο Τρικύλη, από όλους που ήταν εκεί και θέλησαν έτσι να μοιραστούν λίγα λόγια για αυτή την ξεχωριστή στιγμή που ζούσαμε. Δύσκολες καιρικές συνθήκες. Όπως είδατε και είδαμε, τίποτα δεν πτωεί όταν θέλεις πραγματικά να συμμετάσχεις, όταν θέλεις να βοηθήσεις, όταν θέλεις να είσαι εκεί και να μοιραστείς πράγματα με τον συμπατριώτη σου για έναν όμορφο στόχο ή σκοπό. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο μέρος αμέσως τώρα. Κυριακή πρωί, υποβροχή αγαπητοί μου φίλοι, παρόλα αυτά τα παιδιά και έτρεξαν και το χάρηκαν και οι γονείς τους τα αγκαλιάζουν, γιατί καταλαβαίνετε ο αγώνας είναι και αφιερωμένος στη μνήμη των αδικοχαμένων θυμάτων του τρένου των Τεμπών, Έφτασαν εδώ καθότι πήγανε μόνο μέχρι την πλευρά του λιμεναρχείου. Ποδητέ, καλημέρα! Συγχαρητήρια, αγάπη μου! Μέχρι πού πήγατε, μέχρι το λιμεναρχείο? Εντάξει. Πάμε και απέναντι, βλέπω και τον Δήμαρχο Καλυμνίων. Βλέπετε καμιά φορά. Καλημέρα, συγχαρητήρια Καλλιόπη. Μπράβο, μπράβο, έτσι πρέπει. Ούτε η βροχή δεν μας κάμπτει. Έτσι, καλημέρα αγάπη μου, συγχαρητήρια. Άω εδώ στον κύριο Δήμαρχο να μας πει και μια κουβέντα και στον κύριο Αντιδήμαρχο, καθότι... Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε. Και του χρόνου σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνονται αυτοί οι αγώνες στη μνήμη του Γιάννη του Παπανικόλα, αλλά ταυτόχρονα και στη μνήμη των αδικοχαμένων στα Τέμπη. Ο Δήμος μας, σε συνεργασία με τον Καζόνη και το Κάλυμνος 2002, διοργάνωσε αυτούς τους αγώνες. Όπως είπα πριν από λίγο, θα το κάνουμε θεσμό και θα βγει έξω από τα στενά όρια της επαρχίας Καλύμνου. Του χρόνου ο Δήμος θα οργανώσει, πάντα σε συνεργασία με τον Σύλλογο, αγώνες οι οποίοι θα είναι αντάξει της ποιότητας του αδικοχαμένου Γιάννη Παπανικόλα, που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή μας. Τα παιδιά είναι νικητές όλοι, ανεξάρτητα την σειρά που θα καταλάβουν, γιατί τιμούν ένα Καλύμνιο με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που έφυγε πρόωρα από τη ζωή μας. Με πάθος για την υγιεινή ζωή, για τον αθλητισμό, έτσι. Ακριβώς. Που τόσο μας λύπησε η τραγική απώλειά του, τόσο ξαφνικά. Ακριβώς. Κατά τα άλλα, κύριε Δήμαρχε, τρομερές οι ευθύνες, έτσι. Και νομίζω ότι για πολύ καιρό θα μιλάμε για ότι αυτό συνέβη. Σοκαριστικό. Δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε για τον ανίποτο πόνο των οικογενειών. Κυρία Κουκιαίνη, θα πρέπει να διερευνηθούν στην ουσία, να διερευνηθεί στην ουσία η υπόθεση και βέβαια να γίνει ό,τι πρέπει για να μην έχουμε ποτέ μα ποτέ τέτοια γεγονότα που πραγματικά σοκάρουν όλη την ελληνική κοινωνία και όλο τον κόσμο, γιατί η θλίψη είναι ανίποτη, χάθηκαν παιδιά, βλαστάρια της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, έτσι ώστε να ληφθούν όλα και τα απαραίτητα μέτρα και να μην επαναληφθούν τέτοια αθλιβερά γεγονότα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Κορφιά. Καλημέρα σας.
Χαίρομαι, διότι ούτε η βροχή δεν πτωεί έτσι τους Καλλίμνιους και τα παιδιά μας στο να πάρουν μέρος σε ένα σημαντικό γεγονός. Έτσι είναι. Εξάλλου, ανώμαλους δρόμους σημαίνει με όλες τις συνθήκες να μπορεί ο αθλητής να τρέξει. Λοιπόν, μετά από 3 χρόνια πανδημίας, αναβιώνουμε τον δεύτερο λαϊκό αγώνα δρόμου προς μνήμη του αείμνηστου συμπατριώτη μας του μικροβιολόγου του Γιάννη του Παπανικόλα, ο οποίος ήταν λάτρης του κλασικού αθλητισμού και ενέπνευσε πολλά παιδιά της νέας γενιάς να ασχοληθούν. Έχουμε φιλοξενούμενους και από Λέρο και από Κό και από Πάτμο μαζί με τα δικά μας παιδιά και είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τα Καλλιμνάκια να αγωνίζονται και να διατηρούν την παράδοση που υπάρχει εδώ και χρόνια στον κλασικό αθλητισμό. Είμαστε με λίγο άγχος γιατί ο καιρός είναι δεν μας βοήθησε. Κακός, αλλά επιμέναμε. Έτσι. Κόντρα σε όλες τις συνθήκες και το καταφέρνουμε από ό,τι φαίνεται να γίνουν οι αγώνες μετά από αρκετά χρόνια λόγω κορονοϊού κλπ. Ευχαριστώ την Ιωτική Αρχή και τον Δήμαρχο, την Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη και τον Έπαρχο, γιατί με διάφορους τρόπους από αδειοδοτήσεις μέχρι χρήματα όλοι αυτοί που λέω τώρα βοηθήσανε. Φυσικά η οικογένεια του αείμνηστου Παπανικόλα που κυρία, παιδιά και ανήψια είναι μέσα και αυτή την ώρα και το εργαστήριο Παπανικόλα στο μικροβιολογικό το γραφείο αθλητισμού τον κύριο Φραζή Νέστορα το νοσοκομείο Καλλίμνο που καλύπτει με γιατρό και το ΕΚΑΒ που καλύπτει με το ασθενοφόρο. Συγγνώμη αν ξεχνάω φυσικά τα παιδιά που ήρθαν από τα άλλα νησιά. Από την ΚΟ, από τη Λέρο. Από τη Λέρο και από την Πάτμο. Μπράβο. Ευχαριστούμε και τους προμονητές τους και όλα. Βεβαίως. Εσάς τα μέσα ενημέρωσης που είστε εδώ και το καλύπτετε. Χαρά μας. Συγγνώμη αν έχω ξεχάσει τώρα κάτι. Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ αγχωμένος. Προλάβουμε την βροχή. Και τα παιδιά είναι έτοιμα και φεύγουν αυτή την ώρα. Έτσι, αυτά. Οι γονείς εδώ, καταλαβαίνετε, και χειροκροτούν και βιντεοσκοπούν και βλέπουν τα παιδιά. Καλημέρα, Στράτο. Τι κάνεις? Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Η Καλλιόπη πήρε και στο δεύτερο κύκλο μέρος, έτσι. Έτσι, αντοχές. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Καλημέρα, παιδιά. Έχετε από το ταεκβοντό, έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι μέσα στο σύλλογο αυτή την ώρα. Έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Άντε την επόμενη φορά να πάρετε και εσείς μέρος. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για τη σημερινή όμορφη αυτή συνάντηση? Όμορφη ημέρα, όμορφη συνάντηση. Πραγματικά είχε μια πρωτοβουλία η οποία λόγω COVID 2 χρόνια δεν έγινε. Ακριβώς. Είναι η δεύτερη φορά που επαναλαμβάνεται επιτέλους και ελπίζω ότι θα καθιερωθεί. Μια όμορφη δράση στη μνήμη βέβαια του αείμνηστου, ναι. του Γιάννη του Παπανικόλα, γνωστού, φίλου. Έτσι. Και ελπίζω ότι σιγά σιγά αυτό θα πάρει έκταση μεγαλύτερη και σιγά σιγά να γίνει ένας θεσμός από ό,τι άκουσα και εγώ από τα πολιτικά πρόσωπα. Ναι, βεβαίως. Και ο κύριος Ρούσης μόλις το είπε. Ναι. Παρόλο που ο καιρός δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα, παρόλα αυτά υπάρχει αρκετός κόσμος, συμμετοχή. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά του συλλόγου που ήρθαν από τα γύρω νησιά, την Πάτμο, τη Λέρο, την ΚΟ. Και ευελπιστούμε όλα να κυλήσουν καλά. Υπάρχει ωραίος αθλητικός παλμός, θα έλεγα. Η κοινωνία της Καλλίμνου ανταποκρίνεται σε αυτόν τον αγώνα μνήμης, έτσι, τιμής της μνήμης ενός σπουδαίου ανθρώπου, ο οποίος δεν υπήρξε πρωταθλητής, δεν υπήρξε αθλητής. Όμως είχε ενστερνιστεί πραγματικά η φιλοσοφία και το πνεύμα του αθλητισμού ως ερασιτέχνης δρομέας. Η οικογένειά του και ο Δήμος ΚΟ πολύ σωστά πράττουν και έχουν δημιουργήσει αυτόν τον αγώνα που πιστεύω ότι θα γίνει θεσμός για την κοινωνία μας. Έχουμε εις μνήμη του Γιάννη, του γαμπρού μας, ένας άνθρωπος που ενέπνευσε όλους, πολύ κόσμο στο νησί να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Σωστό. Να μην ξεχνάμε βέβαια και τα παιδιά που φύγανε πρόσφατα, ναι. και για αυτούς τρέχουμε επίσης. Ο αθλητισμός μας ενώνει και πρέπει να μας ενώνει. Τρέχουμε και εμείς, λοιπόντας ο Γιάννη Παπανικόλα και πάντα στο μυαλό μας είναι η αποχαμένη. Βέβαια. Ακμεότατος τερματίζει. Το πρώτο παιδί, βέβαια, να πούμε ότι Νάτος, μόλις αυτήν την ώρα,
Είναι εδώ μπροστά μας. Μπράβο, μπράβο, έλα, παιδί μου. Έλα, παιδί μου, έλα εδώ. Έλα εδώ, ωραία, πολύ ωραία. Πες το ξανά, πες το ξανά, αγάπη μου. Αρτέμι Δαλέρου. Αρτέμι Δαλέρου. Νικήτας Δράκος. Νικήτας Δράκος. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Μπράβο, μπράβο. Είμαστε συμπαραστάτη αυτού του όμορφου αθλητή του Γεωγνώδη, μνήμη των συμπατριώτων μα που έφυγε και όπω υποσχέθηκε πριν λίγο δήμαρχο του χρόνου, στην επόμενη περίοδο θα αναβαθμιστεί ακόμα καλύτερα. Έτσι, αυτό θέλουμε. Είμαστε δίπλα. Μα το δήλωσε πριν από λίγο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δημήτρη Καλικάτσαρε, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μα. Δεν το γνώριζα, αλλά με χαροποιεί πάρα πολύ. Να είστε καλά, κατέβηκα επί τούτου από την Αθήνα για να τρέξω κοντά μα. Είναι υποχρέωση μα. Για την μνήμη του Γιάννη. Να και η Κοκαλάκη για να τη δούμε λίγο. Το κορίτσι από την Κο. Είναι η πρώτη που ήρθε. Ήρθε εδώ και έλαμψε πάλι. Τι έχει να πει για την νίκη σου? Ήθελε σκληρή προπόνηση. Μπράβο, κουκλά μου. Μόνο αυτό? Είναι κοντά σου ο προπονητής σου? Ναι, ο Μανώλης Φραζής. Ο Μανώλης, ο Φραζής, βέβαια. Η μαμά που σε παίρνει ένα μικρό βίντεο τώρα και ο μπαμπάς απέναντι που σε καμαρώνει. Τέλεια, τέλεια. Είναι κοντά σου οι γονείς σου, έτσι? Τι ωραίες στιγμές. Αυτό ακριβώς θέλουμε να ζήσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να συμμετέχεις. Εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές, κυρίως για το σύλλογό μας το Καζόνι, που πλέον και καθιερώνει το ΣΕΓΑΣ. Είναι δύσκολο να καθιερώσει μια τέτοια διαδρομή και μάλιστα πρέπει σε εισαγωγικά να το μεγαλώσουμε, να το εκμεταλλευτούμε. Να έρχονται και από άλλα νησιά καλή. Να το κάνουμε θεσμό για όλη την επαρχία. Και όχι μόνο. Θα ήθελα προσωπικά από εκ μέρους της οικογένειας να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμμετείχε εδώ και φυσικά και την τοπική αυτοδιοίκηση, τις λιμενικές αρχές, όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και σε όλους. Και να ανταμώνουμε μόνο σε ωραίες στιγμές. Αμήν. Καλή επιτυχία σε όλους. Με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ τα παιδιά που τα πήγαν περίφημα, που κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες έτρεξαν. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ, όπως είπαμε, και παιδιά από την οικογένεια του αείμνης του Παπα-Νικόλα και παιδιά. Νικόλα, καλημέρα, καλημέρα που ακόμη τερματίζουν. Καλημέρα σας, χαρητήρια κύριε Ψαρουμπά για τα παιδιά σας, γιατί υποβροχή πήραν και εκείνα μέρος. Κύριε Πελικάνο, καλημέρα και του χρόνου. Να είμαστε όλοι καλά και να ανταμώνουμε σε ωραίες στιγμές. Καλημέρα σας. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Είμαστε χαρούμενοι για αυτό το σύμπαν. Είδα και την κόρη σας, ναι, έτσι, τερμάτισε πριν λίγο. Εκείνη πριν λίγο, σειράμασε λίγο, έχουμε τέλεια, αγωνία. Τέλεια. Αλλά είναι ένας ωραίος σκοπός εδώ πέρα. Ακριβώς, σήμερα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμμετέχουμε. Και εμείς το ίδιο. Και εύχομαι κάθε χρόνο να καθιωρηθεί και να εξελίσσεται όλο αυτό. Ακριβώς. Και να έχουμε και από τα πλαϊνά νησιά, έτσι, καλημέρα. Πέραν από την Κο, Λέρο και Πάτμο, να είναι κι άλλα, όσοι θέλουν. Σαν συμμαθητές. Α, μάλιστα. Εδώ, πολύ, πολύ συγκινητικό. Έχει και άλλα παιδιά εδώ, συμμαθητές. Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Να μην έχουμε τέτοιες απώλειες. Ναι. Και να είμαστε κάθε χρόνο πιο πολύ. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλή επιτυχία λοιπόν για τη συνέχεια, Ειρήνη μου. Χαίρομαι που είσαι και εσύ εδώ, μαζί με όλους, μικρούς, μεγάλους. Προσπαθούμε. Έτσι. Και ας κρατήσουμε τα καλά αυτής της συνάντησης, έτσι, που όντως όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει θεσμός. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Να και παιδιά εδώ, από το Taekwondo, από το Σύλλογο. Μπράβο παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Καλημέρα κύριε Φραζή, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που κι εσείς είστε εδώ με τα παιδιά. Πόσα παιδιά είναι μαζί σας? Πέντε παιδιά θέλω να πω. Πέντε παιδιά, πολύ ωραία. Και από ό,τι είδα, ένα πριν από λίγο. Δύο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τη σημερινή μας συνάντηση εδώ? Είναι αγώνες οι οποίοι πρέπει να γίνονται, γιατί έχουν να κάνει με τα παιδιά. Να έχουν περισσότερους αγώνες στα πόδια τους, να παίρνουν αθλητική ψυχολογία αγώνων. Και είμαστε και κοντά τα νησιά, οπότε μπορεί να γίνει εύκολο αυτό το πράγμα. Πολύ σωστό. Καλημέρα κύριε Χατζαρίδη. Να σας ακούσουμε λίγο για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με κακές καιρικές συνθήκες. Πολύ ευχάριστο γεγονός ότι καταφέραμε και φέτος παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ελπίζουμε να κρατηθεί ο καιρός έτσι όπως είναι, να τερματίσουν όλοι και να χαρούν τη συμμετοχή τους στην πλατεία μας για την καθιερωμένη πλέον εκδήλωση προς τιμήν του γιατρού μας, του Παπα-Νικόλα,
που είναι η αφορμή και κάθε χρόνο γίνεται το γεγονός. Πολύ σωστά. Όλα καλά, πολλές συμμετοχές, πολλά νησιά. Χαιρόμαστε για όλους που είναι εδώ και μπορούν και συμμετέχουν. Και τώρα είναι η ώρα των μεγαλύτερων. Ναι. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Μαστροκούκο. Καλημέρα και σε εσάς. Ελάτε να σας ακούσουμε για αυτή την ωραία εδώ συνάντηση και συμμετοχή. Όμορφη όντως συνάντηση, νέα παιδιά, αθλητισμός, που είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί. Λίγο καιρός δεν ευνοεί, αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι θα γίνουν οι αγώνες στη μνήμη του Γιάννη, του Παπα-Νικόλα. Εύχομαι να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια και να πάμε καλύτερα και κάτω από τις καιρικές συνθήκες αλλά και οργανωτικά. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα κύριε Μπούκη. Ελάτε να ακούσουμε και εσάς για αυτή την συνάντηση εδώ του κόσμου, έτσι, που ήρθε με χαρά. Έγινε θεσμός, πολύ ωραίος, γιατί είναι ωραία να αθλείτε το παράδειγμα της Ευγενούς Άμυλας και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Βεβαίως, γιατί είναι μια πολύ ωραία, όλοι το έχουν αναφέρει. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Συγχαρητήρια και στο Καζόνι Κάλυμος 2000, που τον διοργανώνει. Και στην Καλή Καζάρου την Ερή. Ναι, ναι. Αλλά και τα παιδιά που ήρθαν από την ΚΟ, από τη Λέρο, την Πάτμο. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάθε χρόνο φεύγει από το όριο της Καλύμνου. Άτσι. Θα γίνει τουλάχιστον σε επίπεδο επαρχίας. Γιατί όχι. Και τώρα είναι η σειρά των μεγαλύτερων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Βλέπουμε εδώ τα παιδιά, τα μεγαλύτερα τώρα, στην εφηβεία που είναι εδώ και παίρνουν μέρος. Για κοιτάξτε, όταν ήρθαμε έβρεχε και τώρα βγήκε ο ήλιος. Έτσι. Μανώλη, συγχαρητήρια για τα παιδιά σου. Εδώ βλέπουμε και τον Γιώργο Καλικάζαρο, έτσι, που φυσικά είναι ο ανιψιός, όπως καταλαβαίνετε, ανάμεσα στα παιδιά. Και ο Νικόλας Κορφιάς τους λέει ακριβώς ποια είναι η διαδρομή την οποία θα ακολουθήσουν. Ειρήνη Καλικατζάρου, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτό το ρεπορτάζ χωρίς τα δικά σου σχόλια, τα δικά σου λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι είναι σήμερα παρόντες, όσοι συμμετέχουν και τα παιδιά και οι γονείς που κατεβάσαν τα παιδιά, γιατί ο καιρός δεν μας πολύ βοήθησε. Ακριβώς. Τους συλλόγους επισημάνω που ήρθαν από ΚΟ, από Λέρο και από Πάτμο και που ρίσκαραν να έρθουν στον αγώνα αυτό. Γιατί θα μπορούσε να αναβληθεί. Και θα μπορούσε βέβαια να αναβληθεί. Και φυσικά όλους τους διοργανωτές, το Δήμο, την Περιφέρεια, τον κύριο Μουσελή, τον Έπαρχο, το Λιμενικό Ταμείο, τον κύριο Μπούκη, τον Λιμενάρχη μας, όλες οι αρχές συμμετείχαν, κύριος Καραθάνος, σε δική της αστυνομίας. Σωστό. Να μην παραλείψω κανένα. Όλοι ήταν θετικοί και πρόθυμοι σε αυτή τη διοργάνωση, εκδηλώνοντας την πρόθεσή τους με αφορμή την δική μας απώλεια σαν οικογένεια και στην προσπάθεια να θεσμοθετηθεί αυτός ο θεσμός, ο αγώνας δρόμος στη μνήμη του Γιάννη Παπα-Νικόλα, να γίνεται κάθε χρόνο ο ΣΕΓΑΣ, τον οποίο ευχαριστώ και όλο το επιτελείο του ΣΕΓΑΣ που ήρθε από τη Ρόδο για αυτό το σκοπό, έχει προτείνει κάθε Μάρτη να γίνεται ο αγώνας αυτός, για να προσφέρει χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Γιατί πιστέψτε με, οι μεγάλοι, οι οποίοι συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε στα 4.000 μέτρα, είτε και απλώς περπατώντας, το κάνουν με μεγάλη χαρά. Αυτό θέλουμε λοιπόν, να προσφέρουμε χαρά και φυσικά να περάσουμε όλα τα ιδιώδη του κλασικού αθλητισμού. Είναι η αγάπη για τον αθλητισμό, ο τρόπος ζωής που αυτό σημαίνει πειθαρχία, αυτοσεβασμός, αγάπη. Αυτά τα μηνύματα θέλουμε να περάσουμε και γι' αυτό προσπαθούμε να το καθιερώσουμε και ευχαριστώ όλους και εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήρθατε και είστε πρόθυμοι να καλύψετε αυτό το γεγονός. Και θα παίρναμε και αμέρος, αν ήταν λίγο καλύτερες οι καιρικές συνθήκες, πιστέψαμε ότι θα αναβληθεί. Αλλιώς θα ήμασταν ντυμένοι κατάλληλα. Το παλεύουμε την τελευταία στιγμή, γιατί 2 χρόνια λόγω του κορονοϊού έχετε δεν δίκιο. Έτσι, θέλουμε οπωσδήποτε με νύχτα συνοδότια να καθιερωθεί αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιωνία η μνήμη του και αιωνία η μνήμη όλων των αδικοχαμένων εκεί στα δύο τρένα. Για τα νέα παιδιά που έφυγαν. Τραγικό. Αφέτος είναι στη μνήμη αυτών των νέων παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Εδώ στο ΜΑΤ ο Ραφαήλ Τεζάρης μας υποδέχεται και τον ευχαριστώ, γιατί
καταρχήν δέχτηκε εδώ στο χώρο του, που είναι και γεμάτος, να γίνονται οι εγγραφές. Έτσι, είναι το έκανε με πολύ χαρά. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε. Γι' αυτό τον πλέον θεσμό θέλω να θα γίνει να σίγουρα. Πω, να γίνει θεσμός και για την ειρήνη και για όλο το σωματείο και φυσικά για τη μνήμη του κυρίου Παπα-Νικόλα. Έτσι είναι, αγαπητέ μου, όπως το λες. Και μεγάλη μας χαρά. Παράλληλα, βέβαια, φέτος έχουμε να θρηνήσουμε και όλο αυτό που έγινε, δυστυχώς, το τραγικό με τα δύο τρένα στα Τέμπη. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν λόγια για όλο αυτό. Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και σου ευχόμαστε υγεία, τα καλύτερα. Υγεία σε όλο τον κόσμο και μόνο χαρές. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε. Πριν κλείσουμε το ρεπορτάζ, κύριε Δημήτρη Καλικάζαρε, ήθελα απλά να πω ότι είχαμε τη χαρά, μια που είστε και πρόεδρος της Ένωσης Καλλινίων Αττικής, και κουμπαροκατάσταση με την οικογένεια Καλλιουρή. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε πριν λίγες μέρες εδώ την πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Γυναικών των Καλλινίων του Κεμπελοχάιο, Ειρήνη Κουλιά Μαλιά και Ευδοξία Κλίνη. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στην καινούργια τους θητεία. Γνωρίζω ότι είναι ικανότατες, όλες βασικά. Έχουν άλλωστε καλό καθοδηγητή και καλό συνεργάτη το κύριο Καλλιουρή. Εγώ θα ήθελα επίσης να ευχηθώ και καλή επιτυχία στο Παγκαλλιμιακό το Νοέμβριο που είναι για τα 100 χρόνια του Συλλόγου μας. 100 χρόνια ιστορίας. Η Ένωση Καλλιουρίων Αττικής θα παρευρεθεί με 25 μελείς ανάλογα με τα χρήματα και όλες με τα έσοδά μας για να χορέψουμε. Ήδη έχουμε δηλώσει συμμετοχή. Οπότε καλές ετοιμασίες τους εύχομαι, άλλωστε θα τα πούμε και το καλοκαίρι για περαιτέρω και ελπίζω όλη η ομογένειά μας να είναι πάντα καλά. Και εμείς να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο τους. Βέβαια, μένει ένα μικρό ερωτηματικό, να ξέρουμε ποιος θα είναι δήμαρχος και ποιος έπαρχος όταν θα φτάσει ο Νοέμβριος. Γιατί είναι κάτι που υπόθηκε, ό,τι και αν είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουν ακόμα για να κληθούν ποιος θα καλέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν ήμουν και εγώ στην Αμερική, έχουν κληθεί, ήδη έχουν καλεστεί πάρα πολύ επίσημοι, ειδικά η καλύμνη της Αμερικής, και ο κύριος Μπιλιράκης, από ό,τι ξέρω έχει δεχθεί. Ο κύριος, ο Αρχιεπίσκοπος Αγγλίας, ο Νικήτας. Α, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι εκεί. Λόγια, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Ελπιδοφόρος, ήμουν μπροστά κιόλας, από ό,τι μας διαβεβαίωσε θα έρθει. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ επίσημη, οπότε είναι και ευκαιρία. Ήταν υποχρέωσή μας άλλωστε να πάμε και εμείς. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και να ανταμώνουμε, Δημήτρη, μόνο σε όμορφες σωστές. Αγαπητοί μου φίλοι, θα πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο μέρος. Θα δούμε και αποσπάσματα από τα όσα μας είπατε και σχολιάσατε. Θα δούμε και παιδιά και ήδη τα πρώτα μικρά που ανέβηκαν στο βάθρο για να τιμηθούν και να βραβευθούν. Όμως έρχεται μια είδηση και περιμένουμε σε λίγο να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Επειδή ξέρετε, μπορεί το τριήμερο πένθος που κηρύχθηκε για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών να πέρασε, αλλά τριήμερο δεν μπορεί να είναι στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Γι' αυτό και επειδή ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουμε ήδη κάποιες συνεντεύξεις μαζί τους, αλλά δεν ήθελαν λόγω των ημερών καθόλου να εμφανιστούν αυτές τις μέρες. Διαβάζω το κείμενο από την Μαρία Βάλα, την δημοσιογράφο και πρόεδρο της Ένωσης Καλλιμνίων Ρόδου, ο Εγκαλύμνο Άγιος Σάββας, ότι από στιγμή σε στιγμή η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει και επίσημα την απόφαση που ήδη έχει πάρει για τη ματέωση των παρελάσεων και των εκδηλώσεων της 7ης Μαρτίου στα νησιά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς θα ακολουθήσουμε τα όσα ξέραμε μέχρι τώρα, γιατί καταλαβαίνετε, αν είναι έτσι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Αν λέει και για τις εκδηλώσεις, δεν θα πρέπει να γίνει ούτε η εκδήλωση του αναγνωστηρίου. Λοιπόν, εμείς το κοιτάμε το θέμα όση ώρα σας μιλάμε και πάμε να δούμε αμέσως τώρα το δεύτερο βίντεο από τα όσα καταγράψαμε εκεί κάτω και για άλλη μια φορά να πούμε συγχαρητήρια και πάρα πολλά μπράβο σε όλους, γιατί είπαμε οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές, αλλά κανένας δεν έφυγε από εκεί. Όλοι έμειναν μέχρι το τέλος και τερμάτισαν. Όλοι συμμετείχαν, όσοι το είχαν από πριν κατά νου,
και χαιρόμαστε να συμβαίνουν αυτά τα ωραία πράγματα στον τόπο μας. Καλημέρα, κυρία Βέτα Μεσητίδου, γυμνάστρια στο δεύτερο χώρας. Έτσι, και σήμερα για πρώτη φορά, παρόλο που είσαστε πόσο, 5-6 μήνες στην περιοχή μας. Ακριβώς. Παίρνετε μέρος. Ναι. Για πείτε μας. Είναι μεγάλη μου χαρά, βέβαια και λόγω του επαγγέλματός μου ως γυμνάστρια. Δεν παραλείπω ποτέ να συμμετέχω σε οποιοδήποτε αγώνα προκύψει και πόσο μάλλον για το συγκεκριμένο λόγο, ναι. Από ό,τι έχω μάθει προσπαθούν να το καθιερώσουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ καλό για όλους να συμμετέχουν, γιατί είναι και για τη μνήμη του ανθρώπου, αλλά και κυρίως για την καλή υγεία, στο να μάθει ο κόσμος να αθλείται, να γυμνάζεται. Γιατί μόνο καλό κάνει αυτό. Βεβαίως, και τώρα πια δεν είναι μόνο στη μνήμη του Γιάννη Παπανικόλα, του δικού μας ανθρώπου, αλλά και τόσων αδικοχαμένων στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Σωστά. Αυτό είναι κάτι τραγικό, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους. Ακριβώς. Δυστυχώς. Κάθε μέρα κοιμόμαστε και ξυπνάμε με αυτή τη σκέψη. Έτσι. Πόσο μάλλον όλοι αυτοί που είτε το έζησαν από κοντά. Σαν γονείς, σαν άνθρωποι. Για το τραγικό αυτό γεγονός. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Κύριε Βασίλη Διακοπιχάλη, θα φανεί οι ελλειπές στο ρεπορτάζ, γιατί δεν προλάβαμε να μιλήσουμε με την άφηξη των παιδιών. Λοιπόν, έτσι, μια σκέψη σας, ένα σχόλιο. Καλημέρα. Καλημέρα. Για δεύτερη φορά συμμετέχω και εγώ ξανά στον δρόμο, αγώνα δρόμου του Γιάννη Παπανικόλα. Θυμάμαι την πλήμη του Μεχλικότα. Αλλά είναι και πολύ, πολύ βαρύ πλέον το κλίμα με το ατύχημα των Τεμπών. Ακριβώς. Τρέχουμε και συνειδητά είμαστε μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων, με τον πόνο των θυμάτων. Προσπαθούμε βασικά εγώ να πωλήσω πόνο τιμής για τα θύματα των Τεμπών. Μάλιστα. Και να τρέχουν για αυτούς. Πολύ σωστό. Και πιστεύω ότι θα το έκανε πολύ περισσότερος κόσμος, αλλά λίγο η βροχή νωρίτερα. Πίστεψαν ότι ίσως δεν θα γίνει. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε. Ναι, έτσι είναι. Αλλά παρόλο τα αυτά έχει λίγο κόσμο, εντάξει. Έχει και χαιρόμαστε που ήρθαν αποστολές και από τα άλλα νησιά. Χαίρομαι. Γι' αυτόν τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ο Ανδρέας Έλληνας είναι ανάμεσά τους, εδώ στην επόμενη ομάδα η οποία θα πάρει μέρος τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Έτοιμα τα παιδιά λοιπόν να ξεκινήσουν. Κάποιος που ο Ανδρέας ξεκίνησε νωρίτερα. 1, 2, έτοιμοι και ξεκινάμε. Για πείτε μου, πήρατε μέρος νωρίτερα? Στα πόσα μέτρα? Στα 1000. Μπράβο, μπράβο παιδιά, ήταν ωραία η εμπειρία. Είχατε ξαναπάρει και τα προηγούμενα χρόνια? Εγώ δεν έχω ξαναπάρει, ο Γιώργος έχει. Ο Γιώργος, μάλιστα. Εσύ αγάπη μου? Πήρα μέρος τώρα στα 2000. Βγήκα δεύτερη θέση. Μπράβο. Διαφορά. Για πείτε μου όλοι τα ονόματά σας από το... Γιώργος. Γιώργος τι? Βεζής. Νικόλας Κάντρης. Μιχάλης Μητούζης. Πολύ ωραία, μπράβο αγάπη μου. Χαίρομαι, έτσι. Και αν ήταν ο καιρός νωρίτερα και καλύτερος, σίγουρα θα είχαμε πολύ περισσότερη συμμετοχή. Συγχαρητήρια σε όλους. Πήρατε μέρος, κορίτσια? Όχι. Δεν πειράζει, μια επόμενη φορά. Στήριξη. Βέβαια, βέβαια. Όλοι μας είμαστε εδώ ακριβώς για να στηρίξουμε το θεσμό και τα παιδιά. Πάμε με την πρώτη απονομή. Δράμα των 600 μέτρων κατηγορίας 12. Και βλέπω τον Μιχάλη Κυπρέο. Παιδιά που έχουν κερδίσει μεταξύ 2012-13 και 14. Παρακαλούμε για την απονομή τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Διακομιχάλη, τρίτος νικητή, Κυπρέος Μιχάλης. Ανέβα Μιχάλη. Ανεξάρτητος αθλητής, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Εγγονός του αείμνηστου Μιχάλη Κυπρέου, συνεργάτη πρώην υποψηφίου πριν χρόνια, με το συνδυασμό του δεύτερος νικητής, το δεύτερο παιδί. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στα παιδάκια όλα για την ωραία αυτή συμμετοχή σήμερα υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο Φασόλης ο Γιώργος από την Αρτέμη Βαλέρο. Μπράβο παιδί μου, ο Φασόλης από τη Λέρο. Υπέροχα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια.
Μπράβο στα παιδιά μας. Χαρητήρια. Έτσι, να βγάλουμε και μια ωραία φωτογραφία. Τέλεια. Πάρα πολύ όμορφα. Εκεί δεν κάνει κουρίς. Ενώ πίσω τρέχουν... Η Κουλιανή Μαρία. Μάλιστα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Κουλιανή Μαρία, η τρίτη. Αγαπητοί μου φίλοι και ο κύριος Γιάννη Κουρίς δίνει εδώ το αναμνηστικό δίπλωμα στα παιδιά. Δεύτερη νικήτρια, η Γιάννη Κουρή Άννα Μαρία. Γιάννη Κουρή Άννα Μαρία, η δεύτερη. Μπράβο το παιδί της Ένωσης Καζόνη Κάλυμνος 2000. Μπράβο αγάπη μου. Και πρώτη. Η νικήτρια, η Βελόνη Νομική. Βελόνη Νομική. Μπράβο κορίτσι μου. Μπράβο κορίτσι μας. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ελάτε κύριε Γιανικουρή δίπλα να σας πάρουμε εδώ με τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Έτσι, μπράβο. Εδώ η χαρά των γονιών που βλέπουν τα παιδιά τους. Α, τι όμορφες στιγμές, αυτές οι αγκαλιές, οι ανεκτήμητες. Με τα παιδάκια που τα πήγαν θαυμάσια. Μπράβο αγάπη μου, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Χαίρεστε. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Έλα Μιχάλη μου να σε δω. Συγχαρητήρια αγάπη μου, συγχαρητήρια. Βάλε και το μετάλλιο σου έτσι να σε δω. Μπράβο αγάπη μου, βάλε μπροστά σου το δίπλωμα. Ξαιρετικό, τι λέει Κυπρέος Μιχάλης που νίκησε. Ξαιρετικό, συγχαρητήρια αγάπη μου. Και τα έξι παιδιά. Συγχαρητήρια. Να χαίρεστε τα παιδιά και τα εγγόνια που παίρνουν μέρος πάντα στους αγώνες. Άλλωστε υπάρχει μια οικογενειακή κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άστε καλά. Δεν θα μπορούσε παρά να ήταν πρώτος ο Ατρέας Έλληνας. Και το καταλαβαίνουμε όλοι μετά από όλα όσα έχει βιώσει και τις νίκες του. Κύριε Ρούσο. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι ο Ανδρέας Έλληνας θα ήταν πρώτος. Ναι, έτσι. Αλλά τα έχει παρατήσει. Το ξέρουμε ότι τα έχει παρατήσει. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχει τις ικανότητες. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο σε επίπεδο διεθνές θα μπορούσε. Τα έχει παρατήσει. Τι να κάνουμε. Πάλι καλά όμως τώρα είναι παρόν. Του είπα, Ανδρέα, εντάξει. Χάσαμε τα πολύ ψηλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις, ξαναγύρνα σε επίπεδο Αιγαίου. Ό,τι μπορείς καλύτερα. Συγχαρητήρια στο παιδί πάντα. Συγχαρητήρια στον Ανδρέα και πάμε να τον δούμε από κοντά. Πάμε να μιλήσουμε και μαζί του. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι εσύ θα ήσουν πρώτος, εσύ θα ήσουν ο νικητής. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, μόλις είπε ο Γιώργος Δρούσος ότι πόσο θα σε θέλαμε στους αθλητικούς μας κόλπους, όμως δεν πειράζει. Μπορείς να το κάνεις, λέει. Μπορείς να το κάνεις ξανά. Πολύ, αλλά πλέον είναι πολύ δύσκολο να επανέλθω στην αρχή μου κατάσταση. Δεν ξέρεις η ζωή τι θα φέρει παρακάτω. Μακάρι, το εύχομαι γιατί περνάει ο καιρός και, και το αξίζει. Είσαι μικρός βέβαια ακόμη. Είμαι σίγουρη ότι έρχονται αναμνήσεις όμορφες. Ναι. Υπερηφάνειας, χαράς, αναμονής και προσπάθειας. Θα φοράω λερούχα. Συγκινούσε. Συγκινούμε. Έτσι αγάπη μου, δεν πειράζει. Πόσο μάλλον με αυτές τις καταστάσεις που δούμε. Άκου, να θυμάσαι πόσοι πήρανε πτυχία και μεταπτυχιακά και τελικά κάνουν άλλες δουλειές. Προφανώς. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε ότι η ζωή τα φέρνει με τον δικό της τρόπο. Όμως αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχεις τις ικανότητες, δεν έχεις τις σωματικές ικανότητες για να ακολουθήσεις αυτό. Και εμείς ευχόμαστε το σύμπαν να συνωμοτήσει έτσι ώστε κάποια στιγμή να είσαι εκεί μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Και να σε χαρούμε σε υπέροχες άλλες αγωνιστικές στιγμές. Το εύχομαι και πιστεύω ότι έχω τη θέληση. Προσπαθώ να πάρω την ενέργεια. Αυτό που κάνω τώρα είναι μια ενέργεια. Είναι και εμείς δεν ξέρεις πόσο χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι είσαι εδώ και συμμετέχεις. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Το αγαπάς αγάπη μου και εμείς αγαπάμε σένα. Γεια χαρά. Γεια σου καλέ μου. Εγώ λέω να πούμε πολλά μπράβο σε όλους που πήραν μέρος και σε εσάς που πήρατε και σε δύο, ένα ή δύο αγώνες αγωνιστικής κύκλους. Έτσι δεν είναι? Πόσο χρόνο είναι ο ποθητός ο αδερφός σου? 8. 8 και εσύ? 11. Λοιπόν, θέλω να πω ότι φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο που θα γίνεται αυτό θα έρχεστε. Έτσι δεν είναι? Και αυτό λέει για μας πολλά. Ο επιμένων νικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγάπη μου.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και η Μαρία Καλικατζάρου, εδώ μαζί με την Καλλιόπη Ψαρομπά, η οποία έτρεξε στα πόσα μέτρα? Μέχρι το λιμεναρχείο και ξανά πίσω, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι την παραλία, τέλεια. Και τώρα θα πάρετε όλοι το δίπλωμα το αναμνηστικό για να θυμάστε πραγματικά αυτή την ωραία στιγμή και θέλουμε να σας δούμε και του χρόνου. Εντάξει, συγχαρητήρια. Ενώ παράλληλα έρχονται ακόμη τα παιδιά τα οποία πήραν μέρος, έτσι έρχονται οι επόμενοι. Καμιά φορά χάνουμε και κάποιες αφίξεις γιατί εκείνη την ώρα, ξέρετε, γίνεται η συνέντευξη και δεν μπορείς να τα παρατήσεις. Αλλά δεν πειράζει. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας. Μα τι ωραία, μα τι ωραία που όλα εδώ τα παιδιά είναι σήμερα συγκεντρωμένα, πήραν μέρος και όσοι δεν πήραν γιατί ο καιρός λιγάκι ήταν περίεργος και έβρεχε, θα το κάνουν του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια. Επιβεβαιώνεται λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, σε αυτό το τελευταίο μέρος τώρα της εκπομπής μας, ότι αναβάλλονται οι παρελάσεις και οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ενσωμάτωσης που θα πραγματοποιηθεί, μετατίθεται για την Κυριακή, δηλαδή 12 Μαρτίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν λοιπόν οι προγραμματισμένες για αύριο Τρίτη εκδηλώσεις και παρελάσεις στα νησιά της Δωδεκανήσου για τον εορτασμό της 75ης επετείου της ενσωμάτωσης λόγω του πένθους. Και όπως τα στόπα και νωρίτερα, αγαπητοί μου φίλοι, όλες οι εκδηλώσεις, δηλαδή η δοξολογία, η κατάθεση στεφάνων, η παρέλαση, αλλά και αυτή του αναγνωστηρίου Εμούσε, πάνε για την Κυριακή 12 Μαρτίου. Στην απόφαση λοιπόν αυτή κατέληξε πριν από λίγο η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, όπως καταγράφεται ήδη και στη Ροδιακή και στον Παλμό της Καλύμνου. Οι εκδηλώσεις και οι παρελάσεις μετατίθεται για Κυριακή, ενώ η αυριανή μέρα όμως θα είναι αργία στο πλαίσιο των επίσημων αποφάσεων που εδώ και χρόνια έχουν παρθεί. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι, και θα κλείσουμε με τα εγγένεια και τον αγιασμό του πολιτικού γραφείου της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, που έγιναν εδώ στο κέντρο της πόλης μας και που βεβαίως εκεί ήταν ο υποψήφιος κύριος Γιάννης Γαβαλάς, ο έπαρχος κύριος Μανώλης Μουσαλής, ο δήμαρχος κύριος Δημήτρης Γιακομιχάλης, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κάλυμνος Ενότητα Αναγέννηση κύριος Γιάννης Μαστροκούκος και φίλοι και συγγενείς που θέλησαν να ευχηθούν. Έτσι θα κλείσουμε, σας αποχαιρετάμε. Αργία λοιπόν αύριο, αγαπητοί μου φίλοι, και θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη με πολλά καινούργια θέματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Χρόνια πολλά, Δωδεκάνησα. Χρόνια πολλά, ελεύθερα και ευλογημένα. Ήμουν πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αημεθυμών κατά της συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αδημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσεν ειρήνη κυβέρνησο τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γόνος γέγονας, γάνο και χωράς, μέγα καυχημάνη σου καλύμνου, παμακάριστε Σάββα πατήρι μου, και γαροδόν διελθόν της ασκήσεως, του ακροτάτου τέλους επέτυχες. Διό πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Και νικία ήγε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, το χείρον ημών τα έργα κατευθυνών, και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών αίτησεν, εν τον ψαλήν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύχια ήγες αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμη, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,
Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνείδησα δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησα. Δόσκομαι. Δόγησες Κύριε τη γη σου. Σοφία. Προστή των επιστολήν Παύλου το ανάγνωσμα. Δόσκομαι. Έγνωτηται πιστός ο λόγος. Κι υπηρε τούτον βούλο με σε διαβιβιούστη. Είναι αφροντίζωση καλός έργων προείστασε. Υπερτικότες του Θεού. Ταύτα εις τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και αιμάχας νομικάς περίστατο. Πέρνιγαν ωφεληθείς και μωτεήν αιρετικόν άνθρωπο με τα μία και δευτέραν ουδεσία παρετούν δώσ' ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ως αυτοκατάκριτος, μαντανέτος αν δε ημετρη καλός έργο προείστασε. Εις τας αναγκές χρειάς, ή να μειώσει άκαρπη. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Άγιου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα δόξεσαι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχώνυμων του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμευς δαδίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παϊσίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας, αντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του αγιαστήνε το ιδωρτού του τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του καταπευθύνει μην πλούσια την Θεία Χάρη της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του γενέστημη του Θεών ημών στεναγμό και αντιλήπτορα, εν τες κατά το θείον αυτού ποτισμό πράτου μεγαθίες του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ρίστηνε ημάς ο παϊς θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριο δεηθώ, Κύριο Θεός, ο Θεός ημών το πικρόν είδωρ, επιμασίως το λαός λυκεί με τα ποιήσας και τα βλαβερά είδε τι επίλυσε όλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα γιάς την χρανφανή αυτό σχεδέσου τα αγίασον το είδωρ του την ενεργία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος και επίσης τον αυτογενέστη πάση της αραιαμένης μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού εις δόξαν ευλογίας πηγήν ιατρία παθών Αγίας μονίκων πάση βουλής ορετής κρατού λεξιτήριον ότι σου το κράτος και σου εις την βασιλεία και δυναμής και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πασί σου. Σκευαλάσιμον το Κυρίο κλείνομε. Κλείνω Κυρίνιο σου και πάγου σου λιμόνι με ορδάνη μα πιστεύει με τα δεξάμουσια για στα γύρω και ευλόγησε ο πάντας ημάς με τις κλείωσες την αυτοαθιά του σε μεταδουλίας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς ο Χριστίνου του Αγιασμού, ιδίως του Θεού του Μεταλήψεως του Κερατισμού και γενέστον με χείρις υγιών ψυχής και σώματος. Συγχαρογιασμός του ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Χριστιώδες ημών και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφιλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος
και τον σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Δίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σομφυλάτων δια του σταύρου σου πολίτευμα. Ουσόν δωρεών αξίους ημας πίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστην λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Κύριε Λέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο ενανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθρο και νόμενος κατά την εμπέτερα επιτρέμματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους προσωπικά της εργασίας καλέσας, η να ταύτην ευλόγων Αγίας, αυτός Κύριο πρώτος, εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα ρήμωνα ταύτα, όν εν το ανώματι σου κατάρχομεθα σήμερον, η να ταχύ εσίως εις πέρας αγάγομεν φώτσον ημών την διάνοιαν και νίσχυσον ημών τους βραχίωνας, η να πάντε το αγαθόν πράτομεν, και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονία του λαού σου και εις δόξανση και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο Κύριε δόξα σοι. Ο Αναστάσιο εκ νεκρόγνωστος αληθινός το σημώντος πρεσβείς παραχράντου και παραμόμα Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμτη μου και ζωπίου σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και εσείς του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξιμων εκείμων Αποστόλων, τον Εναγίες Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, τον Οσίγη Διοφόρο Πατέρων ημών ασκήσει λαψάτων, Σάββατο Υγειασμένων των Καλύμνων ασκήσεων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άρης και πάνω στον Αγίο. Ελεήσει και σωσιμάς ο καθώς και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Καλωρίζεκο, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Τώρα με περίκυμα μας το γραφείο. Ναι. Κύριε Κώστα, ελάτε. Και εσείς πρέπει να πάρετε την ευλογία. Περάστε, περάστε, περάστε. Ευγενισμότατη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Επαρχέ, κύριε Μαστροκούχο, συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε σήμερα. Είναι μια σημαντική μέρα της Ορθοδοξίας σήμερα. Βέβαια, τα γεγονότα μας κάνουν να είμαστε έτσι λίγο πιο συμμαζεμένοι και στις δηλώσεις μας και στις πράξεις μας. Η θλίψη είναι έτσι δεδομένη βαθιά μες στην καρδιά μας και ήρθε η στιγμή πια που θα αγωνιστούμε για το καλό της πατρίδας, για το καλό του τόπου μας, όλοι μαζί. Αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ξεκίνησα με έναν αγώνα και εγώ προσωπικά πριν από 22 χρόνια. Αυτή τη στιγμή ο αγώνας νομίζω αρχίζει να δικαιώνεται σιγά σιγά, να παίρνει σάρκα και οστά. Το στοίχημα και το, η λέξη, το κλειδί μπορώ να πω, ήταν η ρήξη και η ανατροπή με το σάπιο κατεστημένο. Αυτό είναι που εφορεί την καρδιά μου και την ψυχή μου και αυτό πρέπει να εφορεί όλους εδώ πέρα μέσα. Να βοηθήσουμε την πατρίδα μας και την Ορθοδοξία, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, δυνατά. Δεν έχουμε εχθρό, δεν είμαστε αντίπαλοι μεταξύ μας. Είμαστε συνάδελφοι, είμαστε συναγωνιστές. Έτσι πρέπει να βλέπουμε ο ένας τον άλλο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ως αντίπαλο το σύστημα το οποίο καταδυναστεύει και την Ελλάδα και την πατρίδα μας και την Ορθοδοξία. Είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση. Και εμείς είμαστε ενάντια στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Είμαστε ένα κόμμα με αρχές και αξίες και αυτές τις αξίες πρέπει να τις κάνουμε πρώτα πράξη στη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και να σεβόμαστε την πατρίδα και τον τόπο μας και τα ιδανικά μας. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήρθαν εδώ πέρα, γιατί είναι και εγώ έχω μια συγκίνηση ιδιαίτερη, γιατί κατάγομαι και από την Κάλυμνο, είμαι και εγώ Καλύμνιος, όπως είναι και ο Γιάννης ο Γαβαλάς. Βέβαια ο Γιάννης μένει στο νησί, εγώ είμαι με καταγωγή από τον
τον Βενιζέλο τον Γάτη που ήταν ο παππούς μου, ο Παμουαήλης ο Νικόλαος που ήταν ιερέας και ψάχτης, ο Ιωάννης Πατζάκος, αυτή είναι η κληρονομιά μας και χαίρομαι που αγωνιζόμαστε για αυτές τις αξίες. Δεν θέλω να ακρηγορήσω, καλή επιτυχία στον αγώνα μας, καλή επιτυχία και στο δικό σου και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να κλέξουμε ένα βουλευτή. Ας αποφασίσει ο δωδεκανησιακός λαός και να διαλέξει τους καλύτερους. Ωραία. Ευχαριστώ. Οι ώρες είναι πραγματικά δύσκολες για τη χώρα και προσωπικά εκφράζοντας όλους τους καλύμνιους θέλω να πω δύο μόνο λέξεις. Το Γιάννη το γνωρίζουμε. Τον άλλο καλύμνιο που είναι δίπλα μας επίσης εγώ έχω την τύχη να τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον τόπο μας, αγαπούν τη Δωδεκάνησο. Θα τους ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία. Γιατί ξέρουμε και το ήθος τους και την προσπάθεια που κάνουν καθημερινά μέσα στην κοινωνία και αυτό θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη δικλίδα ασφάλειας για έναν που σήμερα πολιτεύεται ανεξάρτητα αν ο καθένας εκφράζει έναν κομματικό χώρο, το μόνο βέβαιο είναι ότι όλοι θέλουμε το καλό της Καλύμνου και αυτός πρέπει να είναι ο κοινός στόχος, το καλό της πατρίδας. Άρα έρχομαι και στους δυο σας, καλή επιτυχία από καρδιάς και να πω ότι η συνεργασία του Δημάρχου με όλους τους κομματικούς χώρους είναι δεδομένη και γνωστή γιατί μόνο ενωμένη προάγεται το καλό. Καλή επιτυχία. Ναι, θέλω να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Καλή επιτυχία. Στον Γιάννη Γιάννης είναι φίλος. Κάνει ένα ξεκίνημα, μια αρχή. Άλλη διαφορετική από την προηγούμενη. Να το ευχηθώ καλή επιτυχία όπως και στον Γιάννη. Καλή επιτυχία και στους δυο σας. Θα πούμε ότι για να λειτουργήσει η δημοκρατία χρειάζεται πολυφωνία. Η πολυφωνία εκφράζεται μέσα από τα κόμματα. Ένα από τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας μας, η πολυφωνία. Τα κόμματα είναι η βάση της δημοκρατίας μας, όσα βέβαια κινούνται στα πλαίσια τα δημοκρατικά. Άρα αυτό το νόημα έχει και η δική μου παρουσία εδώ πέρα. Φαντάζομαι και τον άλλον επισκεπτών, πέρα από τους στενούς φίλους του κόμματος. Στηρίζουμε την πολυφωνία, στηρίζουμε τα κόμματα. Είμαστε σε μια συνεργασία με όλα τα κόμματα τα οποία υπάρχουν και εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Είναι υποχρέωση μας να το κάνουμε όταν συμμετέχουμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πέρα από το να ευχηθώ στο φίλο τον Γιάννη καλή επιτυχία, καλή δύναμη, υπομονή. Ο αγώνας που ξεκίνησε, εμείς που ξέρουμε από εκλογές, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εύχομαι να ανέβει τα σκαλιά της επιτυχίας. Εγώ μπορώ να πω ότι και η παρουσία όλων μας εδώ είναι μια καθεαυτή η παρουσία είναι μια ανατρεπτική πράξη. Φανταστείτε λίγο παλαιότερα όταν γινόταν κομματικές πολιτικές συναντήσεις πόσο περιχαρακωμένοι ήμασταν. Και έβγαιναν πάθη, έβγαινε διχασμός με αποτέλεσμα να λειτουργούν τα ίδια τα στελέχη διαλυτικά στην κοινωνία. Άρα λοιπόν φίλε Γιάννη, αυτό το εναρκτήριο λάχτισμα και κύριε Παπουτσή είναι ενωτικό και έτσι πρέπει να πορευτούμε. Ο Γιάννης, τον οποίο γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά, και σας με τη Χριστίνα που γνωρίζουμε, ο Γιάννης είναι ένας καλός συμπατριώτης, ένας τίμιος άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης. Έχει δώσει δείγματα γραφής στον πρωτογενή τομέα με σημαντική επιτυχία και ευχόμαστε
η πορεία και στον πολιτικό στίβο να είναι ανάλογη. Εύχομαι καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλό αγώνα.